Καλησπέρα σας, κύριε Τσόχο. Καλησπέρα σας. Αυτά τα ξέραμε. Μπορεί να μας την πείτε. Την Τρίτη μπορείτε να μας την πείτε. Την είπαμε όλοι πριν από λίγο, θα σας την πω. Έτσι, αυτή πες μας. Τελειώνει με ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Τα play-offs τελειώνουν με ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ναι. Δέκατη αγωνιστική εννοείς. Ναι. Ποιος είχε πες πεθαίνει μέχρι την δέκατη αγωνιστική. Γι' αυτό σου λέω τώρα, επειδή δεν είναι καλό που τελειώνει έτσι. Εγώ τα βλέπω τα έργα πιο νωρίς. Μπορεί και να είναι διάφορο. Μπορεί και να είναι κολλάκι, μπορεί και να είναι και αδιάφορο. Τρεις είναι οι πιθανότητες. Να είναι αδιάφορο. Να παίζετε το πρωτάθλημα στο παιχνίδι αυτό και να γίνεται χαμός ή ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός. Ή τέσσερις είναι μάλλον. Ή να το έχει πάρει ο ΠΑΟΚ και να κάνει φιέστα με τον Ολυμπιακό. Ή να το έχει πάρει ο Ολυμπιακός και να κάνει φιέστα πάλι όπως πριν δύο χρόνια στην Τούμπα. Εντάξει. Θες να μας πεις τη δεύτερη και την διαγωνιστική πριν φτάσουμε στη δέκατη. Γιατί να στην πω, τι θες. Περίμενα, στην πω. Ναι, να σχολιάσουμε. Λοιπόν, είπαμε. Άρης, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός και Βόλος, Ολυμπιακός η πρώτη. Δεύτερη αγωνιστική. Ολυμπιακός, Άρης, Παναθηναϊκός, Βόλος και ΠΑΟΚ, ΑΕΚ. Τρίτη αγωνιστική. Τρίτη αγωνιστική. Άρης Παναθηναϊκός, Βόλος ΑΕΚ, ναι. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Τέταρτη αγωνιστική. ΑΕΚ Άρης. Τότε πώς είναι δέκατη. Πώς είναι δέκατη. Γιατί το αλλάξανε. Το αλλάζουνε. Το αλλάξανε και εγώ έτσι την πάτησα, γιατί ήταν η τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου. Ήταν πώς το λένε, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός και γύρισε μετά. Λοιπόν, πού ήμασταν τώρα. 1, 2, 3, 4. Είπα ΠΑΟΚ, Βόλος, ΑΕΚ, Άρης και Παναθηναϊκός Ολυμπιακός είναι η τέταρτη αγωνιστική. Πέμπτη αγωνιστική. Τέλος δηλαδή του πρώτου γύρου. Βόλος, Άρης, Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Και μόλις τα άκουσα εγώ αυτό, είπα ότι άρα τελευταία αγωνιστική θα παιχτεί στο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Αλλά δεν είναι έτσι, γιατί η πρώτη αγωνιστική του δευτέρου γύρου ξεκινάει με ΑΕΚ ΠΑΟΚ και όχι με ΠΑΟΚ Άρης. Άρης Ολυμπιακός. Και Βόλος Παναθηναϊκός, η πρώτη αγωνιστική του δευτέρου. Μην πας μακριά, έτσι κανείς δεν το θυμόμαστε. Όχι, απλά να πω για τον κόσμο που διαφέρει περισσότερο εδώ, ότι στο δεύτερο γύρο τη δεύτερη αγωνιστική είναι ΠΑΟΚ Άρης. Μάλιστα. Και να πω και τον τελευταίο, την τελευταία αγωνιστική, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Άρης και ΑΕΚ Βόλος. Έτσι θα τελειώσουμε φέτος. Μάλιστα. Έχουμε μια κλήρωση λοιπόν που σε πρώτο βαθμό μπορείς να πεις ότι ο κερδισμένος σε σχέση με την αρχή είναι ο Ολυμπιακός, ο ευνοημένος. Γιατί ξεκινάει με ένα Βόλος Ολυμπιακός, δεν ξέρω, δεν υπάρχουν εύκολα και τα λοιπά, όλοι τα λέμε αυτά, θα συμφωνούμε, αλλά προφανίστατα, ειδικά τώρα με αυτές τις απουσίες που θα έχει στο πρώτο μάτσο Ολυμπιακός. Μιχάλη, εκεί που είσαι δεν έχεις καλό σήμα. Λίγο να... Ναι. Κάνε αυτό το κούνημα το γνωστό, κάνε. Αλλά δεν έχεις καλό σήμα. Λοιπόν, μετακινούμε με το αυτοκίνητο, οπότε δεν ξέρω τι είναι το καλύτερο και το χειρότερο. Τέλος πάντων, λέω λοιπόν έτσι όπως το ακούω, σαν πρώτη εικόνα μπορείς να πεις ότι το ευνοϊκό πρόγραμμα στην αρχή είναι για τον Ολυμπιακό. Υπό την έννοια ότι παίζει ένα μάτι στο Βόλο και όχι ένα ντέρμπι σε ένα μάτι πρεμιέρα που δεν θα είχε δεδομένα Χουάνκ, Εμβιλά και Μπιέλ, δηλαδή τρεις πολύ βασικούς ποδοσφαιριστές του. Οι δύο είναι τιμωρημένοι και θα χάσουν το πρώτο παιχνίδι, ο ένας είναι τραυματίας. Και έχει δεύτερη αγωνιστική, ένα εντός έδρας παιχνίδι με τον Άρη. Οπότε μπορεί στο μυαλό του να λέει ο Ολυμπιακός ότι είναι φαβορή, δεν σημαίνει ότι θα τα πάρει κιόλας, αλλά είναι ότι είναι φαβορή να ξεκινήσει με 6 βαθμούς στις δύο πρώτες αγωνιστικές. Κανείς άλλος δεν μπορεί να αισθανθεί ως φαβορή για να 6 βαθμούς στις δύο πρώτες αγωνιστικές. Προφανέστατα ούτε ο Παναθηναϊκός που ξεκινάει με εκτός έδρας ντέρμπι στην ΟΠΑΠ Αρένα, ούτε η ΑΕΚ, η οποία αν κατάλαβα καλά δεύτερη αγωνιστική πάει στην Τούμπα. Η ΑΕΚ πάει στην Τούμπα, ναι. Ναι. Σωστά. Ούτε ο ΠΑΟΚ που ξεκινάει με δύο ντέρμπι, ένα εκτός έδρας παραδοσιακό με τον Άρη και ένα ακόμη με Τούμπα. Με τρία ντέρμπι. Ναι, εντάξει, οκ. Ναι, έτσι πως το λες. Ναι. Λέω για τις δύο πρώτες αγωνιστικές. Οπότε το πρόγραμμα των δύο πρώτων αγωνιστικών σε κάποιον που μπορεί να αισθανθεί φαβορή για να πάρει τους 6 βαθμούς είναι μόνο ο Ολυμπιακός. Και αυτό είναι
είναι κακό για τους, κακό για τους υπόλοιπους. Γιατί μπορεί να ανεβάσει κι άλλο την ψυχολογία του Ολυμπιακού, να χαθούν βαθμοί από τους υπόλοιπους και να πλησιάσει ακόμα περισσότερο στην κορυφή. Προφανέστατα για την ΑΕΚ είναι πάρα πολύ κρίσιμο η πρεμιέρα. Έτσι όπως τη στάφερε, μετά από το πλήγμα που έχει δεχτεί από τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, το να παίξει πρεμιέρα με τον Παναθηναϊκό εντός έδρας, τώρα πια το κάνει must win, το καταλαβαίνει ο καθένας. Όπως επίσης το καταλαβαίνει ο καθένας ότι η δεύτερη τυχόν εντός έδρας ήταν σε ντέρμπι, θα την αφήσει πάρα πολύ πίσω στο μείον 5 από τον Παναθηναϊκό. Για τον Παναθηναϊκό ξεκινάει με μια δοκιμασία. Μπαίνει πρώτος στα play-off, αλλά πάει να παίξει στην έδρα του δεύτερου, που αν τον κερδίσει με το καλημέρα του παίρνει την πρωτιά. Αν κερδίσει η ΑΕΚ την πρεμιέρα του Παναθηναϊκού, ανεβαίνει ξανά πρώτη η ΑΕΚ και αφήνει δεύτερο τον Παναθηναϊκό. Και για τον ΠΑΟΚ λέω ότι του δίνει μεν, η αλήθεια είναι, τρία ντέρμπι όπως λες, γιατί και την τρίτη αγωνιστική πάει στο Καραϊσκάκι από ό,τι κατάλαβα. Ο ΠΑΟΚ πάει στο Χαριλάο την πρώτη, υποδέχεται την ΑΕΚ στην Τούμπα τη δεύτερη και πάει στο Καραϊσκάκι στην τρίτη. Σωστά. Αλλά πριν φτάσουμε στην τρίτη, του δίνει μια δυνατότητα στις δύο πρώτες αγωνιστικές, εάν ξεκινήσει με ένα μεγάλο διπλό στο Βικελίδης, να μπει πολύ γερά στην διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Γιατί στην δεύτερη αγωνιστική θα υποδεχθεί την ΑΕΚ. Αντιλαμβάνεται κανείς με την ψυχολογία θα υποδεχθεί την ΑΕΚ αν έχει κερδίσει στο Βικελίδης. Mm-hmm. Ό,τι και αν έχει κάνει η ΑΕΚ την πρεμιέρα με τον Παναθηναϊκό, στην χειρότερη των περιπτώσεων για τον ΠΑΟΚ θα έχει διατηρήσει την απόσταση των 7 βαθμών. Την χειρότερη. Και βέβαια αν την κερδίσει την δεύτερη αγωνιστική, ο ΠΑΟΚ θα είναι στο μείον 4 από την κορυφή και σίγουρα θα έχει μαζέψει την απόσταση και από τον Παναθηναϊκό ή θα έχει μαζέψει και άλλο την απόσταση από την κορυφή. Καταλαβαίνει κανείς ότι είναι ένα ξεκίνημα το οποίο, επειδή πολλοί λέγαμε ότι μπορεί να παίξει ρόλο το πρόγραμμα, είναι ένα ξεκίνημα που όντως μπορεί να παίξει πολύ μεγάλο ρόλο το πρόγραμμα. Για τον Άρη δίνει ένα κίνητρο που δεν είναι απλό να αισθανθεί ότι αυτός έβγαλε εκτός διεκδίκησης του πρωταθλήματος στον ΠΑΟ. Δηλαδή να τον κερδίσει στην πρεμιέρα και να τον αφήσει αντί για μείον 7, μείον 9, μείον 10, μείον 8, μείον περισσότερο πάντως από 7 από την κορυφή της βαθμολογίας. Πάντως για τις ομάδες της Θεσσαλονίκης, στον πρώτο γύρο των play-offs ο ΠΑΟΚ έχει 3 στην έδρα του και 2 εκτός και ο Άρης έχει 2 στην έδρα του και 3 εκτός. Έτσι πως είναι το πρόγραμμα. Ναι, υπήρχε κλειδάριθμος λόγω των τηλεοπτικών μεταδόσεων και ήταν, ο κλειδάριθμος ένας ήταν στα play-off, ότι ο ΠΑΟΚ και ο Άρης πρέπει να παίζουν εναλλάξει εντός και εκτός έδρας. Και αυτό γιατί επειδή από τις 6 ομάδες των play-off η Νόβα είχε 2, τις 2 ομάδες της Θεσσαλονίκης, τον Άρη και τον ΠΑΟΚ, για να έχει ένα μάτς κάθε αγωνιστική η Νόβα των play-off και 2 μάτς κάθε αγωνιστική η Κοσμοτέ των play-off, έπρεπε ο ΠΑΟΚ και ο Άρης να έχουν κλειδάριθμο. Όποτε παίζει ο ΠΑΟΚ ή πεντούχος, ο Άρης δεν είναι φιλοξενούμενος. Ναι. Ώστε κάθε αγωνιστική, είτε λόγω ΠΑΟΚ είτε λόγω Άρη, η Νόβα να έχει ένα εντός έδρας μάτς στη Θεσσαλονίκη και να δείχνει κάθε αγωνιστική ένα παιχνίδι. Έτσι είναι. Οπότε γι' αυτό βγήκε και το πρόγραμμα σε σχέση με τον Άρη και τον ΠΑΟΚ, έτσι ναι. Δεν παίζουν ποτέ. Απλά για το τυπικό λέω, έτσι όπως έγινε με τον κλειδάριθμο που πολύ σωστά αναφέρεις, στον πρώτο γύρο, στο ξεκίνημα των play-offs δηλαδή, ο Άρης θα παίξει 2 στην έδρα του και ο ΠΑΟΚ 3. Ναι. Και αυτό προφανώς θα αλλάξει στο δεύτερο γύρο. Σωστά. Τα μαντάτα είναι ευχάριστα για τον Ολυμπιακό. Εγώ θα επαναλάβω κάτι που είχα πει πρώτη φορά στο Λίμπερο. Δεν θυμάμαι αν ήμασταν μαζί, αν ήμουν με τον Κώστα, τις μέρες που είχες μέση σου ή κάποια μέρα νωρίτερα, δεν θυμάμαι. Είχα πει ότι αν ο Ολυμπιακός πάρει το φετινό πρωτάθλημα, και το είχα πει πολύ πριν κάνει το διπλό χθες, αν ο Ολυμπιακός πάρει το φετινό πρωτάθλημα, οι υπόλοιποι και οι τρεις, άλλος λιγότερο και άλλος περισσότερο, αλλά και οι τρεις, θα πρέπει να κλείσουν το τάβλι. Διότι είναι δικό τους πρόβλημα μεγάλο το να πάρει ο Ολυμπιακός το φετινό πρωτάθλημα. Πέρα ότι θα είναι κατόρθωμα του Ολυμπιακού προφανέστατα κτλ. Αλλά είναι και δικό του πρόβλημα. Γιατί μια ομάδα που άλλαξε 3 προπονητές, που έκανε 40 μεταγραφές, 40, όχι σχήμα λόγου, πραγματικότητα. 40. Από το καλοκαίρι μέχρι σήμερα. Που ξεκίνησε τόσο άθλια, που έμεινε τόσο πίσω, που είχε τόσο κακή εικόνα, που. Αν καταφέρει και το γυρίσει και πάρει αυτό το πρωτάθλημα, είναι πρόβλημα και για τους άλλους τρεις. Και θα τους δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα και στην ψυχολογία. Μετά δηλαδή θα κατεβαίνεις να πεις το επόμενο πρωτάθλημα και θα λες
ό,τι και να κάνω είναι σαν αυτό που δημιουργείται με την Real στο Champions League. Που λέει ό,τι και να κάνουν οι άλλοι, κάτι, χάνει 2-0 φάση και μετά του βάζει 5. Ναι. Και δεν διαφωνώ. Πάει τέλειο μέχρι εδώ. Ήταν χαίρετε. Δεν λέω ότι ο Ολυμπιακός είναι φαβορή, σε καμία των περιπτώσεων. Κατά την άποψή μου δεν είναι καν δεύτερο φαβορή. Αλλά όμως μιλάμε για έναν Ολυμπιακό που το διεκδικεί. Και επειδή και το πρόγραμμα του είναι ευνοϊκό, αν καταφέρει και κάνει αυτές τις δύο νίκες, τις δύο πρώτες αγωνιστικές, δηλαδή να κερδίσει στο Βόλο και να κερδίσει εντός τον Άρη και πάρει 6 βαθμούς, είναι απολύτως βέβαιο ότι θα είναι ακόμα πιο κοντά στους πρώτους. Είτε θα έχει κάποιους βαθμούς ο Παναθηναϊκός από την ΑΕΚ. Το βλέπω δύσκολο η ΑΕΚ να ξεκινήσει με νίκη επί του Παναθηναϊκού και διπλό στην Τούμπα. Μου μοιάζει πολύ δύσκολο να κάνει αυτές τις δύο νίκες. Αλλά συγγνώμη, ακόμα και αν το κάνει αυτό η ΑΕΚ, ακόμα και αν το κάνει αυτό, ο Ολυμπιακός και από την ΑΕΚ είναι στους 3. Στους 5 είναι από τον Παναθηναϊκό. Άρα ακόμα και αν συμβεί αυτό, αν ο ίδιος έχει κάνει 6 πόντους, θα είναι στο μείον 3 από την κορυφή. Έχει στο μείον 5 που είναι τώρα. Ο μόνος που για να μην μειώσει την απόσταση είναι ο Παναθηναϊκός να κάνει διπλό στην έδρα της ΑΕΚ, που επίσης δεν μου φαίνεται πολύ πιθανό να χάσει δηλαδή δύο συνεχόμενα derby ΑΕΚ εντός έδρας, και επίσης ο Παναθηναϊκός να κερδίσει και στην δεύτερη αγωνιστική. Ξαναλέω, είναι μια πρόκληση για τον ΠΑΟΚ το πρόγραμμα. Δεν είναι το καλύτερο δυνατό, δεν είναι το καλύτερο δυνατό, θα λέγαμε ότι δεν είναι καν καλό, είναι όμως μια πρόκληση. Ξαναλέω, αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει στο πλάνο της κερδίδης στον Άρη, τότε έχω την αίσθηση ότι δεν θα το λέμε θεωρητικά όπως το λέμε σήμερα ότι μπορεί να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, θα το λέμε πραγματικά. Γιατί θα βρεθεί να πηγαίνει στο Καραϊσκάκι, τρίτη προοριστική, και να την έχει μειώσει πολύ την απόσταση από την κορυφή. Είμαι σχεδόν βέβαιος για αυτό που λέω. Ξαναλέω, αν κάνει διπλό στο Κλεάνθη Βικελίδης. Γιατί ενώ αν δεν κάνει, αν χάσει το Κλεάνθη Βικελίδης, μένει αρκετά πίσω, λες. Ναι, με δεδομένο ότι κερδίζει και η ΑΕΚ τον Παναθηναϊκό επειδή παίζουν εντός, δεν θεωρώ. Όχι με δεδομένο. Σωστά. Μπορεί, θεωρητικά ότι μπορεί να κερδίσει η ΑΕΚ εκ των πρώτων λόγων γιατί παίζει την έδρα της. Μετά το χθεσινό. Μπορεί η απόσταση να μην μεγαλώσει πολύ. Από 7 που είναι τώρα να γίνει 8, ας πούμε, σε περίπτωση που χάσει το κράνος της Βικελίδης. Και να σκέφτεσαι ότι μετά μπορεί τις 8 από την ΑΕΚ πια να τις κάνει 5 την δεύτερη αγωνιστική. Αλλά μετά θα μοιάζει η επιτακτική ανάγκη εκτός από το να κερδίσει την ΑΕΚ να κάνει και διπλό στο Καραϊσκάκι. Γιατί αν φτάσουν η τρίτη αγωνιστική και αυτό θα γίνει ξανά από τους 5 που θα έχει γίνει τη δεύτερη αγωνιστική 7-8, θα έχουν φτάσει την τρίτη αγωνιστική και δεν θα έχει καλύψει καθόλου handicap, άρα θα το κάνει πολύ δύσκολο. Αντίθετα, μια νίκη στο Κλεάνθη Βικελίδης μπορεί να το αλλάξει, ολόκληρη την ιστορία. Και όπως έχουμε πει, είναι και η πρώτη θέση. Οκ, εννοείται αυτό. Το εύκολο εννοούμενο από άλλη. Είναι και η δεύτερη. Είναι και το πρωτάθλημα τη δεύτερη θέση. Και εκείνη πρωτάθλημα είναι η δεύτερη θέση φέτος. Προφανώς. Ή μη πρωτάθλημα τέλος πάντων. Και εδώ θα πρέπει να δούμε πού θα προκύψει η απογοήτευση. Δηλαδή, αν με ρωτούσε το Σάββατο, δεν θα σου έδινα πολλές πιθανότητες η ΑΕΚ να μην είναι έστω δεύτερη. Δηλαδή να τερματίσει η τρίτη. Λέω τώρα ότι αν η ΑΕΚ χάσει από τον Παναθηναϊκό την Κυριακή, που είναι ένα ντέρμπι, που okay, εντός έδρας, τότε δεν δίνω λίγες πιθανότητες η ΑΕΚ να τερματίσει τρίτη, γιατί καταλαβαίνεις την απογοήτευση που θα προκύψει. Δηλαδή, θα είναι μια ομάδα που από εκεί που είχε 14 στα 14 στην έδρα της και ήταν πρώτη και φαβορή για το πρωτάθλημα, θα έχει κάνει δύο εντός έδρας είτε συνεχόμενες σε ντέρμπι, και θα έχει βρεθεί στο μείον 5 από τον Παναθηναϊκό. Γιατί αν χάσει από τον Παναθηναϊκό την Κυριακή, η ΑΕΚ θα είναι στο μείον 5. Αυτό δεν γίνεται να μην προκαλέσει μεγάλη απογοήτευση. Θα προκαλέσει πολύ μεγάλη απογοήτευση. Είναι πολύ φυσιολογικό να προκαλέσει πολύ μεγάλη απογοήτευση. Να είσαι πρώτος μια αγωνιστική πριν το φινάλε του πρωταθλήματος και μετά την πρώτη αγωνιστική των play-off να είσαι στο μείον 5. Και θα την έχει φτάσει και ο Ολυμπιακός. Ισό βαθμό το Ολυμπιακό που αν έχει κερδίσει τον Βόλο. Είναι πολύ φυσιολογικό να είσαι να έχεις πολύ μεγάλη απογοήτευση. Όπου αυτή η πρώτη λοιπόν, αγωνιστική, Μιχάλη, είναι φωτιά και λαύρα η πρώτη αγωνιστική τώρα την Κυριακή. Ξέρεις πότε θα γίνουν τα παιχνίδια. Δηλαδή αν είναι όλα Κυριακή ή αν θα γίνουν Σάββατο και Κυριακή. Το πρόγραμμα θα βγει την Τετάρτη. Τετάρτη, αυτό ξέρω. Ναι. Ο σχεδιασμός είναι τα play-off να γίνονται Κυριακή και τα play-out Σάββατο. Και ο σχεδιασμός είναι να προσπαθήσουν να είναι ελάχιστη η ώρα που θα συμπίξουν. Μαθαίνω για σχέδιο 5-8-9 τώρα, ή 5,5-8-9. 5,5 και 9 τα δύο παιχνίδια της Κοσμοτέ TV και 8 της Νόβα.
Αλλά δεν μπορώ να σου το πω με βεβαιότητα. Α. Δηλαδή την Κυριακή έχει δηλαδή έχουμε ένα φόβο να συμπίπτει ένα ημίχρονο του ΑΕΚ Παναθηναϊκός και του ΠΑΟΚ Άρης την Κυριακή. Ναι. Τον έχουμε αυτό το φόβο. Ναι. Και τον έχουμε το φόβο μονίμως να συμπίπτει ένα ημίχρονο στα δύο αργά μας. Αλλά γι' αυτό γίνεται μεγάλη διαβούλευση στην Super League, γιατί και αυτοί θα αποφασίσουν σε ένα βαθμό, χωρίς να μπορώ να σου πω με βεβαιότητα τι θα βγει. Αν θα μπορέσουν να βρουν έναν τρόπο, ας πούμε, του τύπου 5,5, 7,5, 9, που θα είναι ασφαλώς πιο βολικός για όλους. 5,5, 7,5 και 9,5 ας είναι το 9, οκ, okay, εντάξει, μπήκε και ένα τέταρτο. Okay. Ναι. Επί της ουσίας λες ότι είναι τρεις διαφορετικές ώρες. Ναι. Μπορώ να τα δω. Κυριακή, Τετάρτη, τα παιχνίδια. Συγγνώμη. Κυριακή, Τετάρτη. Όχι. Τετάρτη έχει, καταρχάς έχουμε τώρα μία αγωνιστική και μετά διακοπή 15 μέρες. Αχ, έχουμε αυτό, ναι. Σε εθνική ομάδα. Μετά, όταν γυρίσουμε τις εθνικές ομάδες, έχουμε τρεις συνεχόμενες αγωνιστικές σε μία εβδομάδα. Δηλαδή, Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή. Θα γίνουν τρεις αγωνιστικές. Μετά έχουμε μεγάλη εβδομάδα, όπου εκεί δεν θα γίνει μεγάλη Τετάρτη μάτς, θα γίνουν μάλλον ρεβάσεις του κυπέλλου μεγάλη Τετάρτη. Κυριακή του Πάσχα δεν θα γίνουν μάτς προφανέστατα. Και μετά πάμε πάλι μάλλον για καπάκι τριών αγωνιστικών. Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή μετά το Πάσχα. Δηλαδή το κύπελλο, η ρεβάσεις του κυπέλλου, επειδή είναι Κοσμοτέ, μεγάλη Τετάρτη θα είναι και τα δύο και όχι μεγάλη Πέμπτη τελικά από αυτό το απαράδεκτο. Α, δεν ξέρω, δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω αυτό. Ενώ μεγάλη εβδομάδα μπορεί να είναι το ένα μεγάλη Τετάρτη, το άλλο μεγάλη Πέμπτη. Δεν το ξέρω αυτό βεβαίως. Αλλά πάντως μεγάλη εβδομάδα. Για τα play-off η λογική λέει μία τώρα ενώ δύο εβδομάδων, τρία συνεχόμενα σε μία εβδομάδα και ενώ δύο εβδομάδων λόγω Πάσχα και πάλι τρία συνεχόμενα. Και μετά ένα. Τρεις Κυριακές. Οι τρεις τελευταίες αγωνιστικές. Ναι. 1-3-3 για να φτάσουμε στα 7, ενώ 3-3 συνεχόμενα μέσα στην εβδομάδα και μετά οι τρεις τελευταίες αγωνιστικές και τις τρεις τελευταίες Κυριακές της σεζόν. Αυτό είναι το αρχικό σχέδιο. Και μόνο η τελευταία θα είναι την ίδια ώρα όλα. Νομίζω ναι. Νομίζω ναι. Ότι μόνο την τελευταία. Μην κάνουν κανένα. Χωρίς να παίρνω όρθιο ότι ναι, να αποκλείεται να γίνει και δύο. Αυτό προφανώς όλο αυτό που συζητάμε τα τελευταία 2-3 λεπτά θα έχουμε απαντήσεις για όλα αυτά την Τετάρτη οριστικές, έτσι. Δεν θα έχουμε να περιμένουμε, ας πούμε, και για μετά. Ναι, γιατί νομίζω ότι θα οριστεί συνολικά, αυτή είναι η πρόθεση, να οριστεί συνολικά το πρόγραμμα και οι ώρες. Ναι. Δηλαδή να ξέρουμε το πρόγραμμα και τις ώρες και των 10 αγωνιστικών και τις μέρες προφανέστατα. Τέλεια. Εντάξει. Επίσης έχει ένα νόημα να δούμε και αυτό, παίζει και αυτό το ρόλο του, δηλαδή εκείνες τις δύο τριάδες των αγώνων, σε ποιους τυχαίνει να παίξουν τρία συνεχόμενα ντέρμπι σε μια εβδομάδα ή σε ποιους τυχαίνει να πάρουν και μια ανάσα. Γιατί είναι τελείως διαφορετικό να παίζεις, ξέρω εγώ, Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή ντέρμπι και τελείως διαφορετικό να παίζεις Κυριακή ντέρμπι, Τετάρτη Βόλο, Κυριακή ντέρμπι και ο άλλος να έχει παίξει την Τετάρτη ντέρμπι. Λες για τις τρεις μετά την πρώτη και τη διακοπή. Δηλαδή δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, αγωνιστική. Για τη δεύτερη, τρίτη, τέταρτη. Θα πρέπει να τις δούμε και πακέτο αυτές. Για να δούμε ποιος δεύτερη, τρίτη, τέταρτη. Δηλαδή Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή, τρία ντέρμπι. Ας πούμε τον Ολυμπιακό που βλέπω εδώ τώρα, επειδή είναι πρώτος στη δεύτερη αγωνιστική, έχει Ολυμπιακός Άρης δεύτερη. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ τρίτη και Παναθηναϊκός Ολυμπιακός τέταρτη. Τρία συνεχόμενα. Μάλιστα. Ο ΠΑΟΚ έχει ΠΑΟΚ ΚΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και ΠΑΟΚ Βόλος 2-3-4. Μάλιστα. Μπορεί λοιπόν να το σεράσει στο τρίτο μάτς. Η ΑΕΚ έχει ΠΑΟΚ ΑΕΚ δεύτερη, Βόλος ΑΕΚ τρίτη και ΑΕΚ Άρης τέταρτη. Πιο βολικό, πολύ. Ναι. Εντάξει, έχεις δίκιο. Αυτές είναι οι συνεχόμενες. Οκ, okay, ναι. Ένα-τρία, ναι. Έτσι πάει εκεί. Το 2-4 είναι τρεις συνεχόμενες μέσα σε μια εβδομάδα. Που θα πρέπει να δούμε ποιος είναι ο άτυπος αυτών των συνεχόμενων. Και μάλιστα το ίδιο πρέπει να δούμε, αν δεν κάνω λάθος, και για το 5-7. Το 5-6-7 επίσης νομίζω είναι με εμβόλυμη. Δηλαδή η 5η Κυριακή, η 5η αγωνιστική, η 6η Τετάρτη, η 7η Κυριακή. Και μετά η 8η, η 9η και η 10η είναι Κυριακές, χωρίς άλλη εμβόλυμη. Ναι. Μάλιστα. Ωραία.
Ωραίο, ωραίο, ωραίο είναι αυτό όλο. Το σημερινό προέκυψε και ξεκινάμε την Κυριακή κανονικά, έτσι. Τετάρτη προφανώς. Ναι, ξεκινάμε την Κυριακή με την μεταγωνιστική, παίρνουμε την πρώτη γεύση στο play-off και μετά βράζουν στο ζουμί τους όλοι για 2 εβδομάδες. Ναι. Βλέπουν εθνική ομάδα. Αυτό είναι το καλό βέβαια, γιατί το διβδόματο μένα με εκνευρίζει πολύ τώρα με την εθνική πάνω στη φούρια εδώ τη Super League. Αλλά είναι καλό γιατί 2 εβδομάδες θα είμαστε full του σεναρίου μετά την πρώτη αγωνιστική. Οι χαμένοι θα βγάζουν ακόμα περισσότερο. Για τους χαμένους της πρώτης αγωνιστικής θα είναι μεγαλύτερο πρόβλημα. Ναι, ναι. Γιατί έχεις μάθει μετά από 3-4 μέρες για να πεις συγκεντρώνομαι στο μάτς, θα βράζεις το ζουμί σου. Δηλαδή, όπου έχασα την πρωτιά, όπου έχασα τον ντέρμπι, όπου έχασα το γείτονα, όπου έχασα αυτό, έχασα εκείνο, έχασα το άλλο. Βέβαια, εδώ εμείς θα πάμε στο κενό διβδόματο μετά το Άρης ΠΑΟΚ. Τέλεια, ό,τι καλύτερο. Ναι, ναι. Κάποιος θα βράζει το ζουμί του για 2 εβδομάδες. Και ποιον θα φιλτράρουμε, ποιος θα μας βοηθήσει να φιλτράρουμε το ζουμί. Αυτές τις 2 εβδομάδες την τρόπιος είναι σαν ΕΕ. Ναι, σωστά. πρέπει να του πούμε να βγάλει μια παντέτα να φιλτράρει και ειδήσεις. το περίφημο φιλτράρισμα ειδήσεων, εκτός από το φιλτράρισμα του νερού, το οποίο αποτελεί εγγύηση από το 1971, είτε μιλάμε για το νερό στο σπίτι μας, είτε μιλάμε για το νερό που χρησιμοποιείται στη γεωργία, στη βιομηχανία, η ντρόπιος είναι ΑΕ. Είναι η εταιρεία εγγύηση, μπαίνετε στο drop.gr και βρίσκετε ό,τι αρμόζει στην δική σας ανάγκη και στην δική σας περίπτωση. Έτσι. Ευχαριστούμε κύριε Τσόκο. Για Βόλο δεν μιλήσαμε καθόλου, αλλά δεν πειράζει. Αυτά ήταν πιο σημαντικά τώρα. Έχουμε και αύριο. Ευχαριστούμε πολύ.